Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν σήμερα για τρίτο 24ωρο οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Μουρτιά στο Νότιο Πύλιο για τον εντοπισμό του 33χρονου Δημήτρη Παπανικολάου, που βούτυξε για ψαροντούφεκο το απόγευμα της περασμένης Τρίτης και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Σήμερα οι καιρικές συνθήκες ήταν ακόμη πιο δύσκολες, καθώς εντάθηκε η ισχύ των ανέμων, με αποτέλεσμα τα φουσκωτά των εθελοντικών ομάδων να μην μπορούν να πλεύσουν στην περιοχή. Υπάρχει πάρα πολύ κακοκαιρία έξω. Υπάρχει μεγάλο έντονο σχηματισμό, υπάρχει ένα πεντάρι σχεδόν εξάρι έξω. Δεν υπήρχε δυνατότητα να κυνηθούμε πάλι στην περιοχή για να γίνει έρευνα. Από ό,τι μιλήσαμε με το λιμεναρχείο, υπάρχει ένα ή δύο σκάφη στο λιμεναρχείο έξω που περιπελούν επιφανειακά, μήπως τυχόν να δουν κάτι, αλλά υποβρύχια δεν έχουν γίνει κάποιες έρευνες. Οι έρευνες που γίνανε χθες και προχθές, ειδικά χθες που ήμασταν πάρα πολλά άτομα στο βυθό, 14-15 άτομα περίπου βουτήξανε και σαρώσαμε όλο το βυθό, δεν είχαν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ψαχτήκαν και από άλλα μέσα πλωτά όλες οι περιοχές γύρω-γύρω και βόρεια και νότια της περιοχής, μην τυχόν ας πούμε υπάρχει κάποιο σημάδι, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε κάτι θετικό. Ο 33χρονος ψαροντουφεκάς βούτυξε στη θάλασσα χωρίς δεύτερο άτομο, ενώ δεν είχε μαζί του ούτε καν την ειδική σημαδούρα, η οποία θα βοηθούσε την έρευνα ως προς τον εντοπισμό του. Το βασικό είναι να υπάρχει το ζευγάρι. Η σημαδούρα απλώς βοηθάει στον εντοπισμό ή στην ασφάλεια από κάποιο σκάφος που περνάει κοντά σου για να μην σε χτυπήσει. Το βασικότερο είναι να υπάρχει ζευγάρι και ζευγάρι με τη λογική του ζευγαριού. Ότι ο ένας είναι κάτω στο βυθό, ψαρεύει και ο άλλος είναι πάνω χωρίς τουφέκι και παρακολουθεί. Κάποια στιγμή αλλάζουν θέσεις και φυσικά να υπάρχει οι ίδιες δυνατότητες στους δύο ψαροντουφεκάδες, ώστε να μπορεί, αν χρειαστεί αυτός που είναι πάνω, να βοηθήσει τον κάτω. Απόψε ολοκληρώνεται ο κύκλος των ερευνών και από τις δυνάμεις του λιμενικού, ενώ το ελικόπτερο Super Puma αποχώρησε από το σημείο από το απόγευμα της Τετάρτης.